Θα μου πείτε πότε να ξεκινήσω. Αυτές τις δύο μέρες είχαμε μια πολύ δύσκολη συζήτηση στην Σύνοδο Κορυφής για κορυφαία θέματα που αφορούν το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συζητήσαμε το πλαίσιο δημοσιονομικής, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, τον προϋπολογισμό δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφταετία 2021-2027. Συζητήσαμε για την εμβάθυνση της Ευρωζώνης, για τον Brexit, καθώς βεβαίως και για, για ένα νέο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την μεταναστευτική και προσφυγική κρίση. Δυστυχώς, σε όλα αυτά τα μεγάλα ζητήματα που συζητήσαμε αυτές τις δύο μέρες, αποφάσεις ουσιαστικές δεν ελήφθησαν. Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι η ευρωπαϊκή ηγεσία δεν έχει την τόλμη ή την συνοχή προκειμένου να μπορέσει να πάρει κέρυες αποφάσεις στα κέρια ζητήματα που την απασχολούν. Και από ό,τι φαίνεται, στα περισσότερα κρίσιμα ζητήματα, εκτός του Brexit που βεβαίως θα πρέπει να πάρουν αποφάσεις στο Βρετανικό Κοινοβούλιο μέχρι τις 21 του Γενάρη, στα άλλα τρία κρίσιμα ζητήματα υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος οι αποφάσεις να μετατεθούν στις καλένδες, εν πάση περιπτώσει σε κάθε περίπτωση μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές. Για κάποιους αυτό, κατά την άποψή μου, είναι επιλογή, είναι σκοπιμότητα για τις δυνάμεις εκείνες που επενδύουν στην λογική της λιγότερης Ευρώπης, που επενδύουν στη λογική της λιγότερης αλληλεγγύης, στη λογική του η κάθε χώρα πρέπει να αντιμετωπίσει σε εθνικό επίπεδο τα προβλήματά της και θεωρούν ότι θα έχουν ενισχυμένες θέσεις μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές, καθώς βλέπουμε στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες να επικρατεί ένας άνεμος ενίσχυσης των δυνάμεων της ακροδεξιάς και του εθνικού απομονωτισμού. Το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί αυτοί που θέλουν ή που λένε ότι αντιμάχονται αυτές τις ευρωσκεπτικιστικές και ακροδεξίες λαϊκιστικές δυνάμεις φαίνονται τόσο αδύναμες, άτολμες να πάρουν αποφάσεις. Και βεβαίως με την στάση τους αυτή δεν κάνουν τίποτα παραπάνω από το να ρίχνουν νερό στον μήλο των δυνάμεων του ευρωσκεπτικισμού. Σε ό,τι αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 21-27, η Ευρώπη, δεν υπάρχει αμφιβολία, βρίσκεται μπροστά σε νέες προκλήσεις και πρέπει να χρηματοδοτήσει, να βρει πόρους προκειμένου να χρηματοδοτήσει δράσεις που θα αντιμετωπίζουν αυτές τις προκλήσεις. Αυτό ωστόσο δεν μπορεί να γίνει εις βάρος της πολιτικής συνοχής ή εις βάρος της κοινής αγροτικής πολιτικής. Δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε την εφευρετικότητα να βρούμε πόρους χωρίς να επιβαρύνουμε τους πολίτες μας, ενδεχομένως με την φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Επιβαρύνουμε βεβαίως τις μεγάλες πολυεθνικές, επιβαρύνουμε τους ισχυρούς επιχειρηματικούς ομίλους, όχι τους πολίτες μας όμως. Ή να βρούμε πόρους μέσα από την φορολόγηση των μεγάλων εταιριών του διαδικτύου. Ατολμία όμως και ακινησία. Αποτέλεσμα, να προτείνεται ένας προϋπολογισμός μικρότερος με δεδομένο ότι η Βρετανία έχει αποχωρήσει και να προτείνεται στην ουσία η μείωση κατά 10% σε ό,τι αφορά τις δαπάνες συνοχής και κατά 15% σε ό,τι αφορά τις δαπάνες κοινής αγροτικής πολιτικής. Επεσήμενα ότι αυτό είναι ένα τραγικό λάθος, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η Ευρώπη εξέρχεται της κρίσης και δεν μπορεί να θεωρεί δεδομένο ότι οι συνέπειες της κρίσης θα μείνουν αναπάντητες, δεν θα αντιμετωπιστούν. Και βεβαίως, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τους αγρότες, δεν μπορεί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ζητάει περισσότερα από αυτούς και να τους δίνει λιγότερα. Χρειαζόμαστε στοχευμένες πολιτικές ενίσχυσης της αγροτικής οικονομίας και του εισοδήματος των αγροτών.
και από αυτή την έννοια θα έλεγα ότι εξέφρασα και την κατηγορηματική αντίθεσή μας με την αύξηση της εθνικής συγχρηματοδότησης από το 20 στο 30% που στην πραγματικότητα είναι μια επαναθνικοποίηση της κοινής αγροτικής πολιτικής, είναι μια πολιτική που βαραίνει, επιβαρύνει τις χώρες του ελληματικού νότου που αντιμετωπίζουν δημοσιονομικές δυσκολίες έναντι των χωρών του πλεονασματικού βορρά. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η Ελλάδα υπέστη μια μεγάλη αδικία στην κατανομή των πόρων την εφταετία 14-20. Η προηγούμενη κυβέρνηση, ίσως από ενοχή, που με δική της ευθύνη χάθηκε το 25% του ΑΕΠ από το 10 στο 12, δέχθηκε ο υπολογισμός να μην γίνει με βάση το ΑΕΠ το οποίο είχε μικρύνει κατά το 1 τέταρτο, αλλά με βάση το ΑΕΠ της χώρας στην περίοδο 2007-2009. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πάρουμε λιγότερους πόρους. Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά στο ενδεχόμενο μιας επιπλέον αδικίας, την οποία αντιμετώπισα κατηγορηματικά λέγοντας ότι δεν πρόκειται να τη δεχθούμε. Με βάση τον επανυπολογισμό του μοντέλου κατανομής, η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει πόρους. Χώρες σαν την Ελλάδα κινδυνεύουν να χάσουν πόρους, χώρες που είχαν χτυπηθεί στην κρίση, ενώ χώρες τις οποίες η κρίση προσπέρασε αναμένεται να ωφεληθούν. Αυτή την αδικία εμείς δεν πρόκειται να τη δεχθούμε. Και φαντάζομαι ότι θα βρεθούν και άλλες χώρες οι οποίες θα συνδράμουν στη θέση της Ελλάδας. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Brexit, αντιλαμβάνεστε ότι οι 27 δεν μπορούν να λύσουν στις Βρυξέλλες το πολιτικό αδιέξοδο το οποίο έχει δημιουργηθεί στο Λονδίνο. Εναπόκειται στην Βρετανική κυβέρνηση και στο Κοινοβούλιο να τοποθετηθούν πάνω στην συμφωνία η οποία έχει επιτευχθεί. Εκφράσαμε βεβαίως την πρόθεσή μας να κάνουμε οποιασδήποτε διευκρινήσεις ζητηθούν επί της συμφωνίας, να εκφράσουμε την βούλησή μας να προβούμε το συνταμότερο δυνατόν σε μια συμφωνία εταιρικής σχέσης προκειμένου η εφεδρική λύση, το λεγόμενο backstop που αφορά τα σύνορα Ιρλανδίας-Βρετανίας, να είναι μια προσωρινή λύση, αλλά ξεκαθαρίσαμε ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να αλλάξουμε το νομικό πλαίσιο της συμφωνίας. Αναμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις στην Βρετανική πρωτεύουσα. Τέλος, σε ό,τι αφορά το νέο σύστημα κατανομής μεταναστών και προσφύγων, το νέο σύστημα ασύλου, και εδώ, όπως προείπα, φαίνεται ότι κάποιες δυνάμεις επιχειρούν να μεταθέσουν τη συζήτηση για την αναθεώρηση της συνθήκης του Δουβλίνου μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές. Αυτό κατ' εμάς κρύβει σκοπιμότητα. Η Ελλάδα έθεσε μετεπιτάσεως την πρόταση να μην υπάρξει καμία καθυστέρηση στην αναθεώρηση του Δουβλίνου, πράγμα το οποίο αναμένεται να θέσω και στην συνάντηση των χωρών του Νότου, που από ό,τι φαίνεται θα πραγματοποιηθεί μετά από πολύ καιρό, στην Λευκοσία τέλος Γενάρη, προκειμένου να υπάρχει μία στάση στεναρή και συλλογική περισσότερων χωρών στο αίτημα αναθεώρησης της συνθήκης του Δουβλίνου, διότι δεν μπορεί στο κρίσιμο θέμα της μετανάστευσης η λογική να είναι ότι κάθε χώρα θα διαχειριστεί το πρόβλημα μόνη της. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, η Ελλάδα που έχει αυτή τη στιγμή περίπου 70.000 ετούντες ασύλου να αντιμετωπίζεται ως μια χώρα που μπορεί να λύσει αυτό το πρόβλημα, διότι της αναλογεί ως πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό. Οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να πάνε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, άρα λοιπόν θα πρέπει η ευθύνη να επιμεριστεί. Αυτή είναι η θέση μας, αυτή είναι η στάση μας και σε αυτή τη θέση και στάση
θα επιμείνουμε το επόμενο διάστημα. Κύριε Πρόεδρε, μια δήλωση για τον κύριο Καμένο και τις χθεσινές του δηλώσεις. Όλα καλά με τον κύριο Πρόεδρε. Δεν έχω ακούσει κάποιες δηλώσεις, όλα καλά. Το βράδυ στη Θεσσαλονίκη τι θα πείτε? Μην προδικάζετε, περιμένετε να ακούσετε. Να σας αφήσω σε αγωνία. Για τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη, συζητήσατε πέρα από τον κύριο Μοσκοβισή και με την Άγγελα Μέρκελ ή με τον Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ, θέσατε το θέμα και αλλού? Κοιτάξτε, όλοι ήταν ενήμεροι και όλοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει στην Ελλάδα και την υποκρισία κάποιων πολιτικών δυνάμεων. Και ως εκ τούτου δεν χρειάστηκε να κουραστώ πολύ για να πείσω κανέναν, διότι όλοι βλέπουν και κρίνουν τις θέσεις και την στάση των πολιτικών προσώπων και των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα. Να είστε καλά. Παρακολουθήσαμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες με την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής στη Βελγική πρωτεύουσα. Τώρα, περίπου 1,6 εκατομμύρια νοικοκυριά έχουν εξασφαλίσει έγκριση για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος. Μέχρι σήμερα το μεσημέρι, Θάνο Τσίρο, αναμένεται να πιστωθούν τα ποσά σε τουλάχιστον 1,3 εκατομμύρια τραπεζικούς λογαριασμούς.